κλείδωσε η ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου που είναι το οριστικό lockdown για όλη την οικονομία. Από εκεί και πέρα την άλλη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και με ό,τι έχουν ανακοινώσει βέβαια, θα αρχίσει σιγά σιγά, θα αρχίσει να ανοίγει η οικονομική δραστηριότητα. Πρώτα θα πάμε στα βιβλιοπωλεία, στα παιχνιδάδικα, μετά σιγά σιγά στο λιανικό εμπόριο, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε έτσι σταδιακά, για να μπορέσουμε να μην έχουμε έτσι μια μεγάλη κίνηση και ροή του κόσμου προς την αγορά. Και λογικό είναι ότι θα έχει ο κόσμος μια ροή, γιατί θέλει να βγει έξω, θέλει να εκτιμήσει, θα έλεγα, αγοράζοντας κάποια μικρά δωράκια. Περίοδος εορτών έρχεται και την περίοδο που θα ανοίξουμε θα είμαστε καθαρά μέσα στη χριστουγεννιάτικη αγορά που λέμε. Οπότε το ανοίγουν σταδιακά για να μπορέσουμε να μην έχουμε έτσι αυτές τις συσσωρευμένο κόσμο σε καταστήματα και φυσικά περιμένουμε να μας πούν πώς θα ανοίξουμε, ποια είναι τα πρωτόκολλα τα οποία θα ακολουθήσουμε, ποιες είναι οι συνθήκες και τα ωράρια τα οποία θα ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να είμαστε σύνομοι και να μην δημιουργούμε πάρα πολύ κόσμο και έχουμε επιβαρημένο επιδημιολογικό φορτίο εντός των καταστημάτων αλλά και στον εξωτερικό χώρο. Με πόση αγωνία άραγε περιμένετε αυτή την επανεκκίνηση? Πάρα πολύ, πάρα πολύ αγωνία. Θέλουμε να είμαστε στα μαγαζιά μας, θέλουμε να είναι τα μαγαζιά και η αγορά μας ανοιχτά. Ήδη έχουμε προετοιμαστεί όλοι για την χριστουγεννιάτικη αγορά. Άμα θα κάνετε μια βόλτα και στην αγορά της πόλης μας, θα δείτε ότι τα περισσότερα μαγαζιά έχουν στολίσει, έχουν βάλει τα φωτάκια τους, είναι εμπορεύματα τα οποία πρέπει να πουληθούν. Και φυσικά αγωνιούμε και θέλουμε να έρθουμε σε μια κανονικότητα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε και το πώς θα πληρωθούν και οι υποχρεώσεις μας. Γιατί από τα χρόνια της κρίσης και μετά, που πολύ λίγο διάστημα ζήσαμε σε μια κανονικότητα, βασικός στόχος των επιχειρηματιών είναι το τέλος του μήνα, που έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Οπότε με πολύ μεγάλη αγωνία θέλουμε να ανοίξουμε, να μπούμε στα μαγαζιά μας, να υποδεχτούμε τους πελάτες μας και να έρθουμε σε μια κανονικότητα και να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω μας όλη αυτή την δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Τα μέτρα στήριξης προς τον εμπορικό κόσμο, τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση, έχουν γίνει πράξη, κυρία Κωνσταντινίδου? Κοιτάξτε, έχει εξαγγείλει πάρα πολλά μέτρα η κυβέρνηση, τα οποία κάποια δίνουν μια άμεση ρευστότητα στον εμπορικό κόσμο, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία τώρα ολοκληρώνεται και η τέταρτη φάση της και θα πάμε και στην πέμπτη φάση όπως ακούγεται. Η οποία ουσία είναι μια δανειοδότηση. Είναι μια δανειοδότηση, ένα μέρος της τέταρτης προκαταβολής, το 50% είναι επιδότηση προς τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες. Οτιδήποτε άλλο όμως έχει ανακοινωθεί, όπως είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν ανακοινωθεί από την πρώτη κιόλας περίοδο της πανδημίας, τον Μάρτιο, ήταν όλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δόθηκαν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Αυτά δεν έχουν βοηθήσει τους επιχειρηματίες, γιατί δεν έχουν πάει στη μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων που πραγματικά τα είχαν ανάγκη, για να δουν μια άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις τους. Γιατί το τραπεζικό σύστημα, όπως έχουμε πει πολλάκι, είναι πάρα πολύ εχθρικό έναντι των μικρομεσαίων και έναντι της επιχειρηματικότητας. Δεν έχει κάνει πίσω ούτε ένα βήμα, ούτε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας που επιχειρήσεις εδώ και τρεις μήνες, συνολικά τρεις ή τέσσερις μήνες, είμαστε με τα δύο lockdown, είμαστε κλειστά. Δηλαδή το τραπεζικό σύστημα δεν έχει κάνει ένα βήμα πίσω να βοηθήσει τον επαγγελματικό κόσμο. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες. Αυτό όμως που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή δεν είναι οι προσπάθειες και δεν είναι χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση που ήδη άρχισε και συζητιέται. Είναι μια πάρα πολύ καινοτόμα, δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του εμπορίου και της οικονομίας. Ωστόσο όμως και ποτέ στα νεότερα χρόνια δεν είχαμε ζήσει πανδημία. Εμείς αυτό τώρα που θέλουμε και αυτό που πρέπει να γίνει και να αρχίσει να συζητιέται από τώρα είναι οι διαγραφές. Δεν είναι οι επιδοτήσεις, δεν είναι τα δάνεια. Είναι οι διαγραφές υποχρεώσεων. Διαγραφές τα πανωτόκια, διαγραφές επιτοκίων, διαγραφές υποχρεώσεων, τουλάχιστον για τους μήνες που ήμασταν κλειστοί. Νομίζω ότι είναι το μόνο εργαλείο που αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Γιατί θα ανοίξει η αγορά. Θα ανοίξει στο σύνολό της, λέμε, αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν εμπορεύματα μέσα, υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχει διάθεση. Δεν ξέρουμε όμως πόσο θα κρατήσει αυτό. Πολλά μαγαζιά σκέφτονται το κλείσιμο με τη νέα χρονιά. Όταν σε μια Κομωτινή, σε μια αγορά της Κομωτινής, γνωρίζουμε ήδη ότι τουλάχιστον 3-4 μαγαζιά έχουν παραδώσει και σκέφτονται με το νέο έτος να μην ανοίξουν ξανά, σκεφτείτε πόσο ακόμη συρρυκνώνεται η οικονομία μας, πόσο ακόμη συρρυκνώνεται η αγορά μας και πόσο
πού θα πάει. Γι' αυτό σας λέω ότι χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν δοθεί, προσπάθειες έχουν γίνει και από όλες τις πλευρές, και από την κυβέρνηση και από τις επιχειρηματίες που ακόμη το πολεμούν. Ακόμη το πολεμούν, φέρνουν εμπορεύματα, έχουν αγωνία να ανοίξουν, γιατί ένα άνοιγμα επιχείρησης είναι και η επιβίωση του επαγγελματία, είναι η επιβίωση και της οικογένειάς του, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι γενναίες αποφάσεις και πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για διαγραφές όσον αφορά τον επαγγελματικό και εμπορικό κόσμο. Αυτό είναι που θα μας βοηθήσει και θα δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας και θα μας δώσει έναν ορίζοντα για να μπορέσουμε να πούμε ότι ναι, θα το κρατήσω. Υπάρχει πρόπτικη. Θα ήθελα να πούμε όμως στους ακροατές μας ότι καλό είναι να συγκρατηθούν λιγάκι, να μην κάνουν τόσες μεγάλες αγορές από e-shop, e-shop όμως όχι τοπικών επιχειρήσεων, αλλά επιχειρήσεων εκτός Ροδόπης. Στις τόσο δύσκολες στιγμές που ζούμε, θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε την τοπική οικονομία, όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε το γείτονά μας, τον επαγγελματία, τον φίλο του παιδιού μας, τον συγγενή μας. Να στηρίξουμε, αν θέλουμε να κάνουμε ηλεκτρονικές αγορές, να στηρίξουμε τα καταστήματα της πόλης μας, τα οποία έχουν ηλεκτρονικά καταστήματα και το γνωρίζουν λίγο πολύ, αλλά και να περιμένουμε, τώρα είμαστε σε μια περίοδο που όλοι είμαστε μέσα, να περιμένουμε το άνοιγμα της αγοράς για να επισκεφτούμε τα καταστήματα και να δώσουμε και ένα τόνο αισιοδοξίας όλοι οι καταναλωτές, να δώσουμε και ένα τόνο συμπαράσταση σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες που τόσο διάστημα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Η αγορά μας είναι έτοιμη, όπως είπαμε, και από χριστουγεννιάτικα και από είδη δώρων και από ένδυση, υπόδηση. Όλα τα εμπορεύματα είναι στα καταστήματα. Όλα τα καταστήματα είναι έτοιμα και οι επαγγελματίες τώρα, άμα θα δείτε, οι περισσότεροι είναι εντός των καταστημάτων και προσπαθούν να φτιάξουν, να καθαρίσουν, να απολυμάνουν, για να είναι το δυνατόν πιο έτοιμοι να υποδεχτούν τους καταναλωτές με όλη την ασφάλεια την οποία χρειάζεται, αλλά και να υποδεχτούν τους καταναλωτές και μέσα στα καταστήματα για να δημιουργηθεί αυτή έτσι η ατμόσφαιρα η οποία χρειάζεται για την κατανάλωση. Και να πούμε ότι δεν είναι μόνο ότι στηρίζουν τον επιχειρηματία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος ότι μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις δουλεύουν και πάρα πολύ κομμωτινέοι, οι οποίοι και αυτοί... Στηρίζουν την απασχόληση. Αυτό ακριβώς. Στηρίζουν την απασχόληση. Στηρίζουν την απασχόληση. Αυτό είπαμε. Στηρίζουμε όχι μόνο τους επαγγελματίες, στηρίζουμε την απασχόληση, στηρίζουμε τα παιδιά που δουλεύουν, που είναι δικά μας παιδιά, δουλεύουν μέσα στα καταστήματα. Τους δίνουμε το μεροκάματο. Αυτό είναι που στηρίζουμε και αυτό είναι που χρειάζονται αυτή τη στιγμή οι μικρές τοπικές κοινωνίες για να μπορέσουν από όλη αυτή την κατάσταση, την άσχημη την οποία βιώνουμε με κλειστή οικονομία, να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξαναστηθούμε, αλλά ο καθένας μας αυτή τη στιγμή στις δικές μας κοινωνίες είναι ένα μικρό κομμάτι του παζλ που θα το ενώσουμε και θα ξαναβγούμε μπροστά και θα έχουμε μια κακιά ανάμνηση να θυμόμαστε, εγώ πιστεύω, γιατί πιστεύω και στην επιστήμη και με το 2021 θα, από την άνοιξη κυρίως και μετά, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Νομίζω ότι το 2021 οι Έλληνες θα ξανανακηρυχτούν ήρωες όπως έγινε το 1821, γιατί πραγματικά μετά από τόσα χρόνια κρίσης... Τόσα χρόνια ξαναζούμε τα ίδια. Πραγματικά. Σε μια άλλη μορφή βέβαια, αλλά δεν πάβει να είναι ένας σε εισαγωγικά πόλεμος οικονομικός και πολύ πιο μάλιστα πόλεμος υγείας. Νομίζω... Πόλεμος υγείας και οικονομικός πόλεμος. Πολύ σωστά το είπε ένας επιστήμονας στην τηλεόραση, το ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε έναν πόλεμο και άμα βγούμε έξω υπάρχουν σφαίρες που μπορεί να μας πετύχουν. Είναι ο ιός που μπορεί να μας πετύχει. Καλό θα είναι να είμαστε μέσα με τη μάσκα μας, με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αντισηπτικά, καθαριότητα, για να μπορέσουμε να προφυλαχτούμε. Αυτό ακριβώς. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματικά δίνει μάχη για να στηρίξει όλους τους αρρώστους αλλά και για να στηρίξει όλη την κοινωνία. Ένα έτσι μεγάλο ακριβώς, ευχαριστώ έτσι και ακριβώς. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το υγειονομικό προσωπικό, σε όλα τα σώματα ασφαλείας τα οποία είναι έξω για να μπορούν να, είμαστε, να μας κρατάνε σε επιφυλακή αλλά και να μας προστατεύουν στο να μην βγαίνουμε έξω, στο να μας συμβουλεύουν, στο να μας προσπαθούν να κρατήσουν την τάξη. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά είναι έξω και αγωνίζονται για να μπορέσουμε εμείς να τηρήσουμε τους κανόνες. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους.
Όχι, εννοείται πως όχι. Ας κλείσουμε λοιπόν αισιόδοξα, έτσι όπως είναι και φωτεινή και λαμπερή η σημερινή ημέρα, πάντα, ότι η αγορά μας είναι έτοιμη να υποδεχτεί όλους εμάς που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και τέλος πάντων δεν είχαμε πού να ξοδέψουμε τα λεφτά μας, εκτός να από... Να κρατηθούμε, να τα ξοδέψουμε στη δική μας αυτό αγορά. Αυτό ακριβώς. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε μετά τις 10 σιγά σιγά θα αρχίσουμε να... Θα μας δώσουν την εντολή για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα καταστήματα και να υποδεχτούμε όλους τους καταναλωτές. Κυρία Κωνσταντινίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή βέβαια για όλες τις εξελίξεις. Ό,τι θέλετε. Βεβαίως. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Γεια σας.